Όπως γύριζε ο τροχός κοντά σου, ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου έπασα και με έπιασε μια ζάλη. Και όπως γύριζε ο τροχός ξανά, σε ερωτεύτηκα και την καινούργια μου ζωή μαζί σου ονειρεύτηκα. Μπούμ! Ρε! Το θυμάμαι όλο, τι γίνεται. Τι γίνεται στο μυαλό μου. Λοιπόν, ναι, χειριστήριο και διαλέγω. Πατάω κουμπί. Οκ. Crash Bandicoot, ωραία. Έχω να το παίξω την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ξεκινάω να διαλέξω πίστα. Sanity Beach. Έχω παίξει Crash Bandicoot και προσπαθώ, παιδιά, είναι πανδύσκολο. Δεν ξέρω γιατί τα κάνα τόσο δύσκολο το παιχνίδι. Υποφέρω, το έβαλα μια-δύο φορές, δεν έχω προλάβει κιόλας. Πάρα πολύ δύσκολο. Ωραίο όμως. Διονύσης Τζαράκης λέγομαι. Γεια σας. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι stand-up κωμικός, ίσως. Ποιο είναι το τηλέφωνό σου? Το τηλέφωνό μου είναι 7-7. Άμα κλειστείτε ποτέ έξω από το σπίτι, να με πάρετε, έρχομαι και ανοίγω για κλειδαριές άμα χρειαστεί. Αν η ζωή σου ήταν ταινία, ποιος θα ήθελες να είναι πρωταγωνιστής? Λοιπόν, θα ήθελα να παίξω τη φάση σαν τον Eminem με το 8 Mile, όπου είναι αυτοβιογραφία η φάση, και να παίξω εγώ ίδιος. Δεν κατάλαβα γιατί να δίνουμε ρόλους και λεφτά σε άλλους. Εγώ θα το κάνω κι αυτό. Ποιο είναι το πρώτο hip hop κομμάτι που σου έρχεται στο μυαλό? Νομίζω, μιας και ανέφερα τον Eminem, ότι η επιλογή είναι σαφής. Το πρώτο hip hop κομμάτι που μου έρχεται στο μυαλό είναι στο κομμάτι της Στέλλας Γεωργιάδου «Τώρα μου μιλάει, τώρα μου φυλάει». Ένας random τύπος με μακρύ μαλλί, ένας ταραφλομαλιάς, ο οποίος έμπαινε ξαφνικά και έκανε ένα πολύ random rap κάποια στιγμή για τη 10 δευτερόλεπτα και έφευγε. Ρα παρέτο. Σιγά μην τα θυμάμαι, ρε παιδιά. Ήξερα, μωρό μου, πως για σένα διαφορούσα, πως μακριά σου έφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένη. Γιατί τα θυμάμαι? Και από το Θεό της μόναξε ξανά κυνηγημένος. Όπως γύριζε ο τροχός κοντά σου, ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου έπασα και με έπιασε μια ζάλη. Και όπως γύριζε ο τροχός ξανά, σε ερωτεύτηκα και την καινούργια μου ζωή μαζί σου ονειρεύτηκα. Μπούμ! Ρε! Το θυμάμαι όλο, τι γίνεται. Τι γίνεται στο μυαλό μου. Συγγνώμη, συνεχίστε. Ποιο κόμικ από τη συλλογή σου θα σκότωνες αν στο έκλεβαν? Τα δικά μου κόμικ φυσικά, γιατί βγάζουμε τώρα και το τρίτο, έχουμε βγάλει δύο άλμπουμ. Δεν είναι ότι θέλω να κάνω προώθηση σε κάτι εγώ, αλλά βγάζω το Comedix, λέγεται ένα άλμπουμ πολύ ωραίο, βγαίνει κάθε εβδομάδα στο showcomic.gr και στην Gemma Press, τα κοπούν όλα αυτά, εγώ τα είπα. Τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο που μιλάμε, μοντάρω και θα βγάλουμε τώρα ένα καινούριο συνέλθετε. Οπότε μέχρι τότε πια να ξαναμπείτε να το ξαναδείτε. Καινούριο επεισόδιο. Μία μαγνητοσκόπηση της παράστασης θέλω να στήσω, να βρω ένα ωραίο μεγάλο χώρο να κάνω μία μαγνητοσκόπηση του special, αυτό που έχω το παλικάρι, το stand-up comedy που έχω φέτος και έπαιζα, που είναι τα κείμενά μου ανά τα χρόνια μαζεμένα. Ποιος θα ήθελες να είναι ο επόμενος καλεσμένος του Couch Wars? Δεν με νοιάζει καθόλου, μόνο το δικό μου θα δω, όχι. Φέρτε. Ρε παιδιά, τη Στέλλα Γεωργιάδου. Λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω, παραγωγάρα. Λοιπόν... Τι είναι αυτό? Ο Διονύσης παίζει την κλασική σκηνή του Taxi Driver στα κριτικά. You talking to me? Πάμε να το κάνουμε! Πάμε να προσβάλλουμε κάποιους έτσι, εθνικούς, τοπικούς προορισμούς. Και κάποια από τα νησιά μας και κάποιες προφορές χωρίς λόγο. Πάμε! Γεια, φέρε. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα, έχετε και props. Ωραία, λοιπόν, ήταν αυτό τον καθρέφτη. Κριτικά θέλετε. Κουζουλέ! Σε μένα μιλάς, ρε κουζουλέ! Σε μένα τα λες, ρε! Ωραία που τα λες, ρε κουζουλέ! Άμα κουζουλά τελείω, ρε! Τι λέει, ρε πεπάει, φύγε από εδώ, τσακουζουλέ! Ρε τσακουζουλέ, από εδώ, τσακουζουλέ! Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος μέσα. Σε μάτας. Θα πω ότι χειρότερο έχεις σημείο ποτέ. Λοιπόν. Οκ. Ωραία. Έχεις τρεις ζωές. Έχω τρεις ζωές. Έχεις το δικαίωμα να πάρεις ένα 50-50 και το δικαίωμα να πάρεις ένα τηλέφωνο. Mm-hmm. Αν θέλεις, παίρνεις και την επιλογή του κοινού, που το κοινό είμαστε εμείς. Το κοινό είστε εσείς, τέλεια. Ελπίζω να ξέρετε, να μπορείτε να με βοηθήσετε. Πρώτη ερώτηση. Ποιος είπε τη φράση «Πρέπει να σταματάς την πατονέτα πριν βρεις αντίσταση»? Το έχω. Πολύ ήθελα να δω τις επιλογές σας. Ο Χίος δεν θα ήταν ποτέ τόσο ευγενικός. Είναι το Β. Chandler Bing, ξεκάθαρα. Είναι σωστό.
τι έλεγε ο ρέφερι στα παιχνίδια χωρίς σύνορα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαι πολύ νέος, δεν τα θυμάμαι αυτά. Για πες. Ο Βίτα είναι το μόνο που βγάζει κάμποσο νόημα. Και θα ήθελε να λέει ασανσέρ. Είναι σωστό. Τέλεια. Ποιος σκότωσε τον Μπράβο που απειλούσε τη Σωσό στα εγκλήματα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι plot line τώρα με Μπράβο να απειλεί τη Σωσό. Θέλω, μπορώ να έχω βοήθεια. Τι βοήθεια να πάρω. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Κοινό, για πείτε μου λίγο. Πέπι. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός που έγραψε τις είναι αυτός που έγραψε τις ερωτήσεις, οπότε λογικά θα θεωρήσω ότι μου λέει αλήθεια και είναι η Πέπι. Είναι σωστό. Τέλεια! Αυτά είναι. Πώς λέγεται ο υιοθετημένος αδερφός του Crash Bandicoot. Νομίζω είναι το Δέλτα. Έχει μια αδερφή που είναι με κάτι ξανθάτσουλου. Αδερφή ή γκόμενα του Crash είναι αυτό. Το κοινό τι πιστεύετε, είναι γκόμενα του ή αδερφή του. Και θα απαντήσω και στην ερώτηση, δεν έχετε ιδέα. Έχει πάρει τη βοήθεια του κοινού. Όχι, ναι, σωστά. Να πάρω τηλέφωνο είναι άσχετη ερώτηση. Λοιπόν, δεν έχει υιοθετημένο αδερφό. Είναι λάθος. Τι! Σοβαρά μιλάς τώρα. Έχει υιοθετημένο αδερφό ο Crash. Είναι ο Crash Bandicoot. Πώς λεγόταν ο λάτρης των Led Zeppelin διαλληλογραφίας φίλος της Ελένης Βλαχάκη στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δυσκολεύει το πράγμα. Έχω δει μόνο το επεισόδιο με το Τακαμούρι και αυτό που ο Κωνσταντίνος φοβάται τα αεροπλάνα. Α, και αυτό που είναι φαν του Σάκη Ρουβά. Τώρα σε κανένα από αυτά τα τρία δεν υπήρχε μέσα ο κύριος που λες. Τι βοήθεια να πάρω. Θέλω να πάρω τηλέφωνο, να μου εξασφαλίσει παραγωγή. Θέλω να πάρω τηλέφωνο το Χάρη Ρώμα. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω το φίλο μου το Σπύρο, ο οποίος για κάποιο λόγο ξέρει από αυτά. Μισό λεπτό χτυπάει, να δούμε θα το σηκώσει. Έλα, γεια σου Σπύρο! Έλα, Λίση. Κάνε πως εκπλήσεσαι. Τι θες? Αυτό. Θέλω να μου πεις πώς τον λέγανε αυτό το φίλο που είχε έναν pen pal, η Ελένη. Επιλογές. Α. Θες τις μιλήσεις, δεν τις θυμάμαι. Νάσος. Β. Τάσος. Γ. Ρόμπερτ. Δ. Τζίμι. Πάμε λίγο ράσε τώρα εκεί πέρα και απάντα στην ερώτηση. Νομίζω Νάσος είναι. Οκ, θα πρέπει να ντρέπεσαι γι' αυτό. Νάσος, περίμενε να ακούσουμε αν είναι σωστό. Ναι. Είναι σωστό. Είναι σωστό, μπράβο. Σ' αφήνω να συνεχίσεις μαραθώνιο Χάρη Ρώμα. Τα λέμε μετά αν θέλω κάτι για κολοκοτρονίτσι. Έλαγε. Πώς λέγεται η πρώτη εξέλιξη του Πίκατσου. Οχ, δεν ξέρω από Pokémon καθόλου. Περίμενα να πεις ένα Γιώργος κάτι να υπάρχει μια αυτή. Ράιτσου. Είναι σωστό. Πώς λέγεται ο χαρακτήρας του Σιδερά στη σειρά κόμικ Αστερίξ και Οβελίξ. Αχ, τώρα είναι ή το Α ή το Δ. Κοπανάει σφυριά σίγουρα. Να πάρω το 50-50. Μπορώ να πάρω το 50-50 από αυτά τα δύο. Θα πάρω το 55 από αυτά τα δύο. Όχι από αυτά τα δύο. Α, από όλα, από τα τέσσερα. Ωραία, κανόνισα να μου πεις αυτά τα δύο, Το 50-50 θέλω. Α, αυτοματίξ και δέλτα, σφυροκοπανίξ. Ρεγάμιζα. Με παγιδεύουν εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Θα πω αυτοματίξ. Ναι, αυτοματίξ βάλε. Είναι σωστό. Ευχαριστούμε. Τι δουλειά έκανε ο δαιμόνιος Πίκος Απίκος στη Φρουτοπία. Δεν έχω καμία βοήθεια, Μήπως έχω το 50-50, λέω εγώ τώρα. Κοίτα, ή Μανάβης θα σου πω ή δημοσιογράφος. Πες μου το όνομα Πίκος Απίκος. Πίκος Απίκος. Δεν με βοήθησε πουθενά, θα πω Μανάβης. Φρουτοπία πουλάει τους συνανθρώπους του, γιατί ήταν όλη φρούτα. Είναι λάθος. Δημοσιογράφος είναι. Είναι δημοσιογράφος. Δεν θα φύγω χαμένος από αυτό το παιχνίδι. Τι ήρθατε να με κάνετε, να φύγω να χάσω. Δεν θα χάσω ποτέ. Πάμε παρακάτω. Πότε θα βγει το Winds of Winter, επόμενο βιβλίο της σειράς Songs of Ice and Fire του γνωστού Game of Thrones τηλεόραση. Κοίτα, είμαστε ρεαλιστές, λογικά ποτέ. Λογικά θα πεθάνει ο άνθρωπος και δεν θα βγει, αλλά πες μου τις. 2019. Ναι. Β. 2029. Γ. 2039. Δέλτα. Ποτέ. Λογικά το Δέλτα, αλλά θα πούμε το Α. Γιατί είδα πρόσφατα ότι έκανε μια επέκταση στο deadline και πάλι είχαν νεύρα οι fans, οπότε... 19. Επιμένω στο Α. Έχεις επιλέξει το Α. Ναι. 2019. Δώσ' το. Χάνεις. Και χάνεις τα 50 εκατομμύρια και τα λοιπά και τελειώνει. Άμα το κεράτο σας. Γιατί θέλετε να χάσω. Έχεις και ωραία.